Μια από τι σημαντικότερε νίκε τη σεζόν πανηγύρισε Αναγέννηση στα 2 ωράκια, επικρατώντα με 70-61 του Εφαός, ένα αποτέλεσμα που τη διατήρησε στην ένατη θέση με ρεκόρ 9-12 και αποτέλεσε ανάσα ανακούφιση εν ώψη τη μάχη για παραμονή στην National League 1. Το σκορ πήγαινε πόντο-πόντο καθ' όλη τη διάρκεια τη αναμέτρηση με το σύνολο του Μύρονα Παπαδάκη να ξεφεύγει με σύνεφτη στα τελευταία λεπτά, μια φορά που διατήρησε και διεύρυνε ως την κόρνα της λήξης, αποκομίζοντας έτσι το πολυπόθητο ροζ φύλλο αγώνα. Σπουδαία εμφάνιση από τον Τούσαν Βίτσεντιτς, ο οποίος ήταν καθοριστικός με συγκομιδή 23 πόντων, ενώ από κοντά στο σκοράρισμα ο Δημήτρης Κουρέπης που σημείωσε 18. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένεκα τη Παγκόσμια ημέρα τη γυναίκα, η Αναγέννηση προσέφερε από ένα τριαντάφυλλο σε όλε τι γυναίκε που τίμησαν με την παρουσία του την αναμέτρηση του Σαββάτου, ενώ στην ανάπαυλο πρόεδρο τη ομάδα του Αρκαλοχωρίου Εμμανουήλ Μαραγκάκη παρέδωσε τη μυτική πλακέτα και μια φανέλα με τι υπογραφέ παικτών και σταφ στην πρόεδρο του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων, Μέρι Παχιαδάκη. Αποτελούμενοι από γυναίκε, στόχο τη μη κερδοσκοπική οργάνωση αποτελεί οργανωμένη υλοποίηση προσπαθειών για την προστασία των δικαιωμάτων τη γυναίκα και την προάσπιση τη ισότητα.